Στουντιακή συζήτηση, 8 του Μάη σήμερα, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, δηλαδή μεσογειακής ανεμίας. Και φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Νίκο Τσικριτσάκη, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου, προκειμένου να αναπτύξουμε μία συζήτηση που κατά τη γνώμη μου αφορά πολλούς συνανθρώπους μας από τη μία πλευρά και από την άλλη θα πάμε λίγο να καταρρύψουμε και κάποια ταμπού. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ευχαριστούμε θερμά, εδώ, κύριε Τσικριτσάκη. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο. Αρκετός κόσμος πιθανότατα να μην γνωρίζει τι είναι η θαλασσεμία, η μεσογειακή ανεμία. Πάμε να δώσουμε λίγο την ακριβή έννοια του όρου. Η μεσογειακή ανεμία, η θαλασσεμία είναι γνωστή, είναι γνωστή ευρύτερα με τον όρο μεσογειακή ανεμία. Σωστά. Είναι μια γονιδιακή ανομαλία που συμβαίνει όταν έχουν και οι δύο γονείς το στίγμα. Το στίγμα το έχουμε ακούσει όλοι μας. Οι πιθανότητες ένα στα τέσσερα παιδιά τους να έχει β' ομόζυγο μεσογειακή ανεμία. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη μέρα τώρα. Δημιουργεί προβλήματα και αν είναι πια, είναι αντιμετωπίσιμα. Λοιπόν, είναι μια πολύπλοκη ασθένεια, δημιουργεί προβλήματα σε πολλά όργανα. Η θεραπεία της είναι οι μεταγγίσεις. Από την αρχή έως τώρα, από ανακαλύφθηκε η ασθένεια έως τώρα, η μόνη θεραπεία που υπάρχει είναι οι μεταγγίσεις. Γι' αυτό και ένας θαλασσεμικός κάνει 2 με 3 φορές μετάγγιση το μήνα, 1 με 2 φιάλες. Έχει ακουστεί και η περίφημη γονιδιακή θεραπεία. Βρισκόμαστε στο στάδιο μελετών. Όχι, έχει προχωρήσει. Έχει προχωρήσει. Έχει προχωρήσει και μάλιστα έχουμε και πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα σε πάσχοντες με μεσογειακή. Όμως καταλαβαίνετε ότι είναι μία πανάκριβη θεραπεία. Είναι μία θεραπεία η οποία είναι εξατομικευμένη, οπότε δεν συζητάμε ότι είναι άμεσα για όλους. Θα πρέπει να περάσουν, ακόμα και αν αύριο το πρωί ξεκινούσε να δημιουργηθούν τα κέντρα, τα ανάλογα γονιδιακής θεραπείας στην Ελλάδα, να περάσουν αρκετά χρόνια ώστε να έχουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στον αριθμό των συνανθρώπων μας σε πανελλαδικό επίπεδο που πάσχουν από μεσογειακή ανεμία. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 3.000 πάσχοντες στην Ελλάδα. Ναι. Είναι στην Κρήτη 2 μονάδες μεσογειακής ανεμίας, μία στα Χανιά, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και μία στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου στο Βενζέλιο. Ναι. Όπου είμαστε και εμείς. Εμείς εκπροσωπούμε και τους πάσχοντες του Λασιθίου έρχονται εδώ και ένα μέρος του Ρεθύμνου έρχεται και αυτό εδώ στο Βενζέλιο. Είμαστε πάνω από 110 άτομα αυτή τη στιγμή που παρακολουθούμαστε εδώ και γύρω στα 45 με 50 στα Χανιά. Είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο αναφορικά με τους μύθους που επιχειρείτε κι εσείς μέσα από τις δράσεις του συλλόγου σας να καταρρύψετε. Ναι. Μύθος και πραγματικότητα και κάποια ταμπού. Ναι. Δηλαδή πώς αντιμετώπιζε η κοινωνία συνανθρώπους μας με μεσογειακή ανεμία πριν από 2-3 δεκαετίες και πώς αντιμετωπίζονται σήμερα και αν έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος. Αυτό είναι και το νόημα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Ο σκοπός μας είναι πρώτον να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στα προβλήματα που έχουν οι πάσχοντες με θαλασσεμία, αλλά είναι και μία μέρα γιορτής. Είναι μία μέρα γιορτής, διότι οι γεννημένοι του 80 όπως εγώ ή του 70 όπως οι παλαιότεροι γεννήθηκαν με τη διάγνωση ότι θα έχουν ένα προσδόκιμο ζωής 5-10 έτη. Είναι λοιπόν γιορτή, διότι είμαστε ακόμα εδώ. Έχουμε οικογένειες, έχουμε δουλειές, προσφέρουμε στη κοινωνία, είμαστε παντού παρόν. Και νομίζω ότι αυτό είναι που καταρρύπτει και όλους τους μύθους.
Κάποιος ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί περαιτέρω μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας ή με το σύλλογο, σωστά? Μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας, μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο, μπορεί να μπει στη σελίδα του συλλόγου μας, έχουμε σελίδα στο ίντερνετ, και να ενημερωθεί για οτιδήποτε χρειαστεί. Μάλιστα. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω αναφορικά με τα προβλήματα, επειδή αναφέρατε ότι δημιουργεί κάποια προβλήματα σε κάποια όργανα του σώματος, να το εξειδικεύσουμε λίγο. Να το εξειδικεύσουμε, λοιπόν. Να το πιάσουμε, λοιπόν, από την αρχή. Η μεσογειακή ανεμία, το πρόβλημά της είναι ότι δεν παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια και αυτό κάνουμε τις μεταγγίσεις. Οι μεταγγίσεις μας κρατάνε στη ζωή, μας έχουν προσφέρει όλα αυτά, αλλά μας δίνουν και ένα κακό. Το κακό ποιο είναι? Ο σίδηρος. Το σίδηρο ο οργανισμός μας δεν τον αποβάγει. Κανενούς οργανισμούς δεν τον αποβάγει. Ναι. Δεν έχει μηχανισμούς το σώμα μας να αποβάγει σίδηρο. Και αυτό γίνεται φαρμακευτικά. Παίρνουμε φάρμακα ώστε να αποβάλουμε το περίσσιο σίδηρο. Ο σίδηρος όμως που υπάρχει μέσα παραπάνω κάνει ζημιά. Όταν ένας άνθρωπος έχει παραπάνω σίδηρο στον οργανισμό, του κάνει ζημιά. Κάνει ζημιά στο σηκώτη, του κάνει ζημιά στη σπηγίνα, του κάνει ζημιά σε ενδοκρινολογικά. Και γι' αυτό και η νόσος η δικιά μας είναι πολύ παραγωγική. Διότι μπορεί να προκληθούν βλάβες σε πολλά όργανα που δεν... που νομίζω ότι δεν σχετίζονται. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που μέλος της οικογένειάς τους έχει μεσογειακή ανεμία, πάσχει από μεσογειακή ανεμία από την άλλη, και από την άλλη θέλω λίγο να εστιάσουμε και πού. Θέλω να εστιάσουμε και στον όρο στίγμα και η συμβουλή σας, η προτροπή σας σε νέα ζευγάρια, πιθανότατα μέσα από το στάδιο της πρόληψης. Κοιτάξτε κάτι. Το στίγμα, όπου και να το βάλουμε, είναι μια άσχημη κουβέντα. Για οτιδήποτε και να είναι, είναι κάτι άσχημο. Ο στιγματισμός, πάντα. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι χρειάζεται να γίνει πρόληψη. Υπάρχουν μονάδες πρόληψης. Όλα τα ζευγάρια θα πρέπει να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο. Όλα τα ζευγάρια θα πρέπει να γνωρίζουν τι γίνεται, ώστε να προχωρήσουν εν γνώση τους στο γάμο και στις απαραίτητες εξετάσεις. Μάλιστα. Για όλα υπάρχει λύση όμως? Για όλα υπάρχει λύση. Βρισκόμαστε το 2023 και μέσα από τη συζήτηση σήμερα αυτό θέλω να περάσει. Απ' τη μία πάμε να καταρρύψουμε τα ταμπού, αν υπάρχουν βέβαια, και απ' την άλλη να πούμε ότι υπάρχει μια ιατρική κοινότητα. Αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος εδώ στην νέα αυτή γονικιακή θεραπεία, η οποία ναι μεν είναι ακριβή από τη μία, αλλά από την άλλη δίνει μια προοπτική. Φυσικά, φυσικά. Έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ. Φυσικά, εννοείται ότι χρωστάμε πάρα πολλά στην ιατρική, εννοείται ότι έχουμε εξελιχθεί, εννοείται ότι τα πράγματα 30 χρόνια πριν, που 39 που γεννήθηκα εγώ με τώρα, δεν έχουν καμία σχέση, και πάντα ευελπιστούμε ότι αύριο θα είμαστε καλύτερα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.